Και θα κάνουμε απλώς μια επικαιροποίηση των δεδομένων που γνωρίζετε, έτσι ώστε να έχετε τα πιο πρόσφατα. Όσον αφορά το θέμα λοιπόν της ΑΟΣ, επειδή μπαίνουμε σε ένα εθνικό θέμα και αφορά κατευθείαν τον ελληνισμό, να θυμάστε, επειδή είμαστε καλεσμένοι και από τη Μαθηματική Εταιρεία και την Εταιρεία των Φυσικών, ότι πολλά από αυτά που θα πούμε στην πραγματικότητα βασίζονται σε μαθηματικά και θέματα της φυσικής. Απλώς στο τέλος αυτά υλοποιούνται σε θέματα υδρογονατράκων, οικονομίας και πολιτικής. Αλλά να ξέρετε ότι πάνω από το υπόβαθρο είναι το επιστημονικό και αν δεν υπάρχει υπόβαθρο το επιστημονικό, έχουμε να κάνουμε με άτομα τα οποία μιλάνε για τα θέματα της ΑΟΣ χωρίς πράγματι να το ξέρουν. Ένα άλλο πράγμα που επειδή αναφέρθηκε το κομμάτι το πολιτικό, να ξέρετε ότι έχω κάνει αρκετές ενημερώσεις από δημάρχους, βουλευτές, υπουργούς, πρωθυπουργούς κτλ. Δεν έχω δει κανέναν πολιτικό που να είναι εναντίον της ΑΟΣ όταν είναι ενημερωμένος. Αλλά έχω δει πολλούς που όταν δεν ξέρουν τι είναι η ΑΟΣ, αναρωτιούνται αν είναι καλό ή κακό θέμα. Αλλά μερικά δεδομένα, θεωρώ ότι όλοι ξέρετε τι είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Για τα δεδομένα της Ελλάδος είναι κάτι το σημαντικό, ενώ δεν έχει επινοηθεί από πριν αυτή η έννοια πριν το 82, όταν όμως ενεργοποιήθηκε καταλάβαμε μερικά δεδομένα που είναι διαφορετικά. Αν θέλετε να δείτε με τους φίλους σας, τους πολιτικούς, αν ξέρουν το θέμα, είναι πάρα πολύ απλό, τους κάνετε τις εξής ερωτήσεις. Ποιο είναι το μέγεθος της ΑΟΣ της Ελλάδος, με ποιες χώρες εφάπτεται και πόσες είναι οι συμφωνίες που πρέπει να κάνουμε. Αν δεν απαντήσουν σε αυτές τις τρεις, είναι πολύ απλό, αρχίζετε το briefing εσείς. Γιατί άμα περιμένετε μετά να το βρουν από μόνοι τους, το ξεχνάμε. Θα θυμάστε ότι το θέμα της ΑΟΣ αφορά κατευθείαν τη Βουλή και ξέρετε μερικές φορές πώς ψηφίζει η Βουλή. Είναι καλό να υπάρχει ενημέρωση. Γιατί χωρίς ενημέρωση για τέτοια θέματα δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να πούμε. Άρα, τα δεδομένα, για να καταλάβουμε λίγο το θέμα της ΑΟΣ σε πρακτικό επίπεδο και με μαθηματικά, εμείς όλους τους χάρτες που θα βλέπετε κάθε φορά την λέξη Ignition, θα ξέρετε ότι είναι χάρτες που έχουμε φτιάξει εμείς, άρα είναι ελληνικοί και δεν περιμέναμε από ξένους να μας εξηγήσουν ποιο είναι το μέγεθος και πώς υπολογίζουμε αυτά τα δεδομένα. Για τους μαθηματικούς, χρησιμοποιούμε λοιπόν διαγράμματα Voronoi, τα οποία μετά τα βάζουμε σε πιψέλες Voronoi, τις ενώνουμε, μαθαίνουμε στον υπολογιστή τι είναι το έξω και το έσω ενός νησιού, διότι δεν το ξέρει στην αρχή. Μετά κάνουμε αυτά τα ενοποιημένα διαγράμματα και όταν καταλήγουμε να εξηγούμε ποια είναι η χώρα και ποια είναι η άλλη, τότε εμφανίζεται η λεγόμενη ΑΟΣ ως τελικό αποτέλεσμα. Αν έχουμε χρόνο ή αν σας ενδιαφέρει, θα μπορούμε να μπούμε και στο διαδίκτυο να δείτε πώς τα φτιάχνουμε κατευθείαν και ζωντανά χρησιμοποιώντας αυτά τα θεωρήματα. Ποια είναι η ιδέα. Χρησιμοποιούμε την έννοια της μέσης γραμμής, απλώς όταν το κάνουμε αυτό νομίζουμε ότι είναι γραμμένο στο δίκτυο της θάλασσας. Δεν είναι. Άρα είναι απλώς μια σύμβαση που κάνουν συνήθως οι χώρες όταν υπάρχει το θέμα της επικάλυψης. Η ΑΟΣ λειτουργεί μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο που είναι το δίκτυο της θάλασσας από το 1982. Η Ελλάδα το έχει κυρώσει το 1995, η Κύπρος το 1988 επειδή δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποφασίσει ότι θα πρέπει να υπάρχουν 60 χώρες που να το έχουν υπογράψει, να υπογράψουν και αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο αφορά τώρα τα μεγέθη, ουσιαστικά η ΑΟΣ τετραπλασιάζει την Ελλάδα. Άρα, για όσους νομίζουν ότι είναι μικρό, είναι σχεδόν 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για την Κύπρο είναι και αυτό γνωστό, το βλέπετε ακόμα και στους χάρτες. Και σε πρακτικό επίπεδο, άμα βάλετε, επειδή είπαμε ότι θα μιλήσουμε τον ελληνισμό, άμα βάλετε την Ελλάδα και την Κύπρο μαζί και πάρετε τον Ευαδόν από τις ΑΟΣ που έχουν, είναι η μεγαλύτερη ΑΟΣ της Μεσογείου. Άρα, είναι ένα θέμα, γιατί πολλοί Έλληνες δεν το ξέρουν αυτό το θέμα, ενώ είναι τόσο μεγάλο, δηλαδή είναι μια λεπτομέρεια. Άρα το πρώτο γεγονός, το λέω και σε άλλες διαλέξεις πιο μετά, αλλά θα το αφήσουμε έτσι, να θυμάστε ότι αν αυτό το έδαφο εδώ είναι ένα νησί και εγώ έχω μια οικονομική δραστηριότητα, θα έχω μια ΑΟΣ και άμα δεν υπάρχει κανένα σε 400 ναυτικά μίλια,
μπορώ να επεκτείνω την ΑΟΣ μου έως τα 200 ναυτικά μίλια και το εμβαδόν που θα έχω θα είναι 20 φορές υπερπόληση. Μόνο αυτό. Δηλαδή, τη σωστή διάρκεια το βλέπετε διαφορετικά. Και γι' αυτό το λόγο τα νησιά είναι τόσο σημαντικά στην ΑΟΣ. Και γι' αυτό το λόγο τα νησιά και η ΑΟΣ είναι τόσο ενοχλητικά για τις χώρες που δεν έχουν νησιά. Διότι όταν τα νησιά τα βάζει ο Θεός πολύ κοντά στις ακτές των άλλων, οι άλλοι νομίζουν ότι το κάνει εξ επίτηδες. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ότι βοήθησαν τον εαυτό τους κάνοντας γενοκτονίες και φτώνοντας κοντά στα νησιά. Άρα, τα δεδομένα εδώ είναι πάρα πολύ απλά. Όταν ακούτε κάποιον που σας μιλάει για την ΑΟΣ και αρχίζει με τις ελληνοτυπικές σχέσεις, να ξέρετε ότι είναι άσχετος για την ΑΟΣ. Έτσι θα σας κάνει ένα crash test αμέσως για να μην χάνετε και πολύ χρόνο. Γιατί η ΑΟΣ μπαίνει μέσα στον χώρο της θεωρίας παιχνιών. Η θεωρία παιχνιών δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχετε ακούσει. Εντάξει, εκτός από τους μαθηματικούς που την κατέχουν, για όλους τους άλλους, δυστυχώς, τέλος πάντων. Άρα, όταν παίζουμε λοιπόν στη θεωρία παιχνίων, έχουμε μια χώρα, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, ουσιαστικά έχουν και οι δύο 6 παίχτες. Οι παίχτες είναι ανεξάρτητοι και οι συμφωνίες είναι ανεξάρτητες. Άρα δεν υπάρχει δεδικασμένο. Όταν κάνουμε μια συμφωνία με μια χώρα, δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε την επόμενη χώρα. Το κλασικό είναι να υπογράφουμε το δίκαιο της θάλασσας, να το κυρώνουμε, να θεσπίζουμε και μετά να κάνουμε οριοθετήσεις. Όταν κάνουμε τις οριοθετήσεις, μετά μπορούμε να βγάλουμε θαλάσσια οικόπεδα που χρησιμοποιούν και αυτά μαθηματικά και γεωλογία όσον αφορά τα πιθανοκοιτάσματα και μετά εξετάζουμε τον χώρο που θα μπει ξανά η θεωρία παιχνίων με τις διαπραγματεύσεις, όπου θα έχουμε υποψηφιότητες, θα έχουμε δύο κατατάξεις, με στη δεύτερη κατάταξη να κάνουμε διαπραγματεύσεις για να επιλέξουμε ποια θα είναι η εταιρεία που θα είναι στον χώρο. Απλώς να ξέρετε, αυτή η σειρά δεν είναι απόλυτη. Δηλαδή, έχουμε χώρες που δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της άμυνας. Έχουμε χώρες που ενώ δεν το έχουν υπογράψει, έχουν κάνει οριοθετήσεις. Άλλες έχουν θεσπίσει ΑΟΣ χωρίς να το έχουν υπογράψει, άλλες έχουν υπογράψει, θεσπίσει ΑΟΣ και οριοθέτηση. Έχουμε από όλες τις βαριάντες. Αυτές οι βαριάντες είναι λογικές και φυσιολογικές όταν γνωρίζουμε τον τομέα και προέρχονται από το εξής γεγονός. Για να βάλετε θαλάσσια υπόπεδα, πρέπει να έχετε εξασφαλίσει ότι αυτός που είναι κοντά σε εσάς, στη ζώνη επαφής, π.χ. στη μέση γραμμή, συμφωνεί ότι αυτός ο χώρος είναι δικός σας και ο άλλος είναι δικός μου. Άρα δεν είναι η έννοια των συνόρων, επειδή είμαστε στα κυριαρχικά δικαιώματα και όχι στην κυριαρχία. Είναι όμως μια συμφωνία που θα είναι σημαντική. Τι γίνεται επί του πρακτέου. Θα πάρω το παράδειγμα της Κύπρου, γιατί είναι πιο προχωρημένο για να δείτε πώς πήγε. Η Κύπρος το 2003 έκανε οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αίγυπτο χωρίς να έχει κάνει θέσπιση. Έκανε τη θέσπιση το 2004, έκανε στη συνέχεια κύρωση την ίδια μέρα και μετά το 2007 έκανε τη συμφωνία με το Λίβανο, το 2010 έκανε συμφωνία με το Ισραήλ, μετά ενώθηκαν. Στο ενδιάμεσο όμως πριν τη συμφωνία με το Ισραήλ είχε βγάλει ήδη 13 θαλάσσια οικόπεδα, τα οποία τεχνικά και νομικά ήταν σχεδόν παράνομα, με ποια έννοια, γιατί δεν είχε γίνει ακόμα η οριοθέτηση. Όμως οι επαφές είχαν γίνει ήδη με το Ισραήλ και το Ισραήλ ήξερε ότι θα πάμε μέχρι τη Μέση Βέλγια. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι το παράδειγμα το καθαρά ελλαδικό, είναι ότι βγάλαμε 20 θαλάσσια οικόπεδα, όπως τα βλέπετε πάνω στην εικόνα, και άμα εδώ είχαμε ειδικούς δικηγόρους, θα σας έλεγαν πολύ απλά ότι είναι παράνομα. Για έναν πολύ απλό λόγο, ο Παναγιώτης ανέφερε αυτό το παράδειγμα. Να πω, να πω κάτι άλλο. Να πω αυτό που θες. Όχι, επειδή είπα καθαρά το ελλαδικό. Ωραία. Άρα, γιατί είναι παράνομα, γιατί δεν έχουμε ακόμα ΑΟΣ. Άρα, στην πραγματικότητα, να θυμάστε ότι η ΑΟΣ κάθεται πάνω σε διεθνή χωρικά ύδατα. Τα διεθνή χωρικά ύδατα ανήκουν σε όλους, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να κάνετε μάχη οικοπαίδων. Θα μου πείτε, εφόσον δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, γιατί τα βρίσκουμε. Και αυτό έγινε στις ουσιαστικά στις 2 Αυγούστου 2014 ο διαγωνισμός ενεργοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2014. Στην πραγματικότητα οι χώρες που είμαστε στη ζώνη επαφής όσον αφορά τα θαλάσσια υπόπεδα είναι η Αλβανία, η Ιταλία και η Λιβύη. Δεν έχουμε ακόμα την Αίγυπτο. Η ζώνη διαχωριστική που βλέπετε στην άκρη, αυτό που είναι το κενό,
στιγμή ζώνη επαφής με την Αίγυπτο και δεν έχει σχέση με το τέλος της Κρήτης. Έχουμε κάνει επαφές μαζί τους, έχουμε συμφωνία Ευρωκρηπίδας από το 1977 με την Ιταλία και ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα τεχνικό πρόβλημα όσο είμαστε μόνο και μόνο στη Μέση Γραμμή. Το πιο σημαντικό, για να καταλάβετε μπορεί να είναι ένα ορθόδοξο, και το λέω τώρα σε ορθόδοξη πατρίδα, βγάλαμε τα οικόπεδα, δεν είναι ακόμα νόμιμα, αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι όταν τα βγάλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι είναι σωστό. Και γιατί είπε ότι είναι σωστό, γιατί ξέρει ότι πάνω κάτω αυτή που είναι δίπλα είναι εντάξει, για την Ιταλία είναι πολύ πιο ξεκάθαρο ακόμα, και έχουν λοιπόν 28 χώρες που αναγνωρίζουν θαλάσσια οικόπεδα τα οποία είναι παράνομα. Συν μία που είναι η Αλβανία, άρα 29, συν τη Λιβύη, συν την Αίγυπτο, είμαστε λοιπόν, όπως βλέπετε, στις 31 χώρες που αναγνωρίζουν ότι αυτό είναι υλικό. Γιατί το αναγνωρίζουν ενώ δεν έχει γίνει? Είναι αυτό που λέμε το de facto και το de jure. Ξέρουν ότι έχουν γίνει επαφές, ξέρουν ότι δεν κάνουμε κάτι παράλογο να πάμε πέρα από τη μέση γραμμή και θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινώσουμε και τα άλλα. Άρα, το θέμα χρόνου όμως μερικές φορές κρατάει. Εδώ λοιπόν για την ΑΟΣ με τα 33 θαλάσσια οικόπεδα, όπως το λέει ο Παναγιώτης, είναι πολύ σημαντικό γιατί παίζουμε σε περιοχές πρώτον που είναι δύσκολο να φανταστούμε το μέγεθος. Το μέγεθος. Ποτέ στην ιστορία του ελληνισμού, ποτέ, δεν είχαμε πρόσβαση σε τόσο μεγάλη θάλασσα. Άρα το λέω λίγο πιο ιστορικά για όσους το κατέχουν το αντικείμενο. Η μικρή ιδέα σε σχέση με την ΑΟΣ, η μεγάλη ιδέα είναι μικρή. Ενώ μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι η μεγάλη ιδέα είναι μεγάλη. Η μεγάλη ιδέα είναι μέσα. Το FIR, το FIR της Ελλάδος είναι μικρό σε σχέση με την ΑΟΣ. Το FIR της Κύπρου είναι μεγαλύτερο από την ΑΟΣ της Κύπρου. Άρα με αυτά τα δεδομένα τι μπορούμε να δούμε? Εδώ μπορώ να σας δείξω επιπλέον ότι μπαίνουμε και σε έναν χώρο που είναι κάπως διαφορετικός, αλλά σχετίζεται με τα κράτη, είναι ότι τα θαλάσσια οικόπεδα που έχουμε βγάλει στην Ελλάδα έχουν τα χαρακτηριστικά που θα έλεγε ο Τάσος Παπαδόπουλος, δηλαδή είναι μεγάλα, είναι συνεκτικά και είναι και στις άκρες, δηλαδή ακουμπάνε τη μέση γραμμή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα σας βλέπω όλους λίγο κομμουμένους, θα αλλάξω λίγο το λεξιλόγιο να είσαστε έτσι πιο άνετοι. Άμα είσαστε, ας πούμε, μια κότα και βγάζετε θαλάσσια οικόπεδα, δεν βγάζετε θαλάσσιο οικόπεδο που ακουμπάει τη μέση γραμμή. Καταλαβαίνετε, να βάζετε πολύ πιο κοντά. Λέτε, έτσι να μην έχουμε κανένα θέμα. Όταν δεν είστε κότα, που μπορεί να σας ξαφνιάσει τους Έλληνες, τα βγάζετε μέχρι τη μέση γραμμή. Όταν κάνετε λοιπόν τα πρώτα συμβόλαια, έχει μεγάλη σημασία να τα κάνετε με τα θαλάσσια οικόπεδα που είναι πάνω στη μέση γραμμή, γιατί γεωπολιτικά σας βοηθάει. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι? Σημαίνει ότι άμα κοιτάξετε το θαλάσσιο οικόπεδο 1, 2, 4, 5, το 16 έως το 20, ουσιαστικά μπαίνουν στο FIR των άλλων. Άρα εδώ είναι πάλι ένα θέμα, ή είναι εμείς που μπαίνουμε στο FIR των άλλων, είναι το FIR τους που μπαίνει μέσα στην ΑΟΣ. Το λέω για τους ηθοπαθείς που κάθε φορά θα το κάνουμε ανάποδα. Άρα να θυμάστε ότι συμφέρει να είναι η ΑΟΖΑ που μπαίνει μέσα στο FIR του άλλου και δεν σας ενοχλεί καθόλου το FIR του άλλου να μπαίνει στην ΑΟΖΑ. Δηλαδή το FIR είναι απλώς μια διεθνή σύμβαση για τον έλεγχο του ενέργειου χώρου εκτός από τα 10 ναυτικά μίλια, ενώ η ΑΟΖΑ σας επιτρέπει να έχετε μια αξιοποίηση. Άρα η ΑΟΖΑ σε σχέση με την υποκρηπίδα. Μιλάμε για το υποθαλάσσιο χώρο, θαλάσσια κολόνα, συν την επιφάνεια, άρα την αλληλεία, συν τον άνεμο. Αυτό έχει τεράστια σημασία και μερικές φορές μπερδευόμαστε, μιλάμε πολύ για την υπερακριπίδα. Σας υπενθυμίζω ότι η υπερακριπίδα έχει μόνο τον υποθαλάσσιο χώρο. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι επειδή τα δεδομένα είναι μεγάλα, η ζώνη μας επαφής μόνο και μόνο με την Ιταλία είναι 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα, όταν θυμάστε ότι η Ελλάδα είναι 130, καταλαβαίνετε λίγο τα μέγεθη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτές οι χώρες έχουν αποδεχτεί ότι μπορούμε να μπούμε μέσα στο FIR Τυράννων, Μπρίντιζη, Ρώμης, Μάλτας, Τρίπολης και Καΐρου, χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα, επιστρέφω τώρα σε μερικά δεδομένα λίγο πιο κοντά. Να θυμάστε ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός που τρέχει αργά.
Ναι, τρέχει η δουλειά, αλλά τρέχει. Ο οποίος έχει αρχίσει 13 Νοεμβρίου του 2014, θα λήξει τέλος του Ιούνιου και αυτός ο διαγωνισμός αφορά τα θαλάσσια οικόπεδα 1, 2 και 10. Διότι είχαμε κάνει τα 20 θαλάσσια οικόπεδα για να κάνουμε το ανάλογο από την Κύπρο. Άρα, παραλαμβάνω λίγο για την Κύπρο. Είχαμε στην Κύπρο 13 θαλάσσια οικόπεδα, το πρώτο που βγήκε ήταν το 12. Άρα έγινε συμφωνία με την Όμπερ, την Άβνερ και την Τέρεκ. Και μετά ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης είχε τα άλλα 12 οικόπεδα. Στα άλλα 12 οικόπεδα είχαμε σε 9 οικόπεδα υποψηφιότητες, δεν είχαμε στο θαλάσσιο οικόπεδο 1, 4 και 13, γιατί το 1 είναι πολύ κοντά, το 4 πολύ βαθύ και το 13 πολύ μικρό. Τέλος πάντων θα τα συζητήσουμε αυτά. Και είχαμε στα άλλα 33 εταιρείες. 33 εταιρείες για την Κύπρο, όπου έγιναν συμβόλαια στο θαλάσσιο οικόπεδο 2, 3, 9 με την Eni Cogas και στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 και 11 με την Total, επιπλέον από αυτά που είπαμε για το 12. Τώρα έχει γίνει τρίτος γύρος αδειοδότησης στην Κύπρο, που αφορά τα θαλάσσια οικόπεδα 6, 8 και 10. Για ποιο λόγο? Γιατί είδαν ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, θα το εξηγήσουμε. Εμείς στο ενδιάμεσο λοιπόν κάναμε τον γύρο αδειοδότησης. Στο ενδιάμεσο βέβαια κάναμε και εκλογές όπου ανακοινώσαμε ότι τον διαγωνισμό θα τον ακυρώσουμε. Βγάλαμε τον διαγωνισμό, κάναμε εκλογές, ανακοινώνουμε ότι θα τον ακυρώσουμε, το μεγάλο, το παίζουν στραβά οι ξένοι και φεύγουν από το μικρό. Άρα στο μικρό βρεθήκαμε μόνο με εμάς. Και στο μεγάλο μείναμε μόνο, ενώ είχαμε 20 εταιρείες που είχαν αγοράσει τα θαλάσσια οικόπεδα όσον αφορά τα σεισμικά, μας έμεινε μόνο στο 1 και στο 10 τα ελληνικά πετρέλαια, που είναι η εσωτερική δική μας εταιρεία, και για το θαλάσσιο οικόπεδο τα ελληνικά πετρέλαια, η Total και η Edison. Η Total είναι γαλλική, η Edison είναι η Ιταλική. Στο θαλάσσιο οικόπεδο 2 έχουμε δύο κοιτάσματα στόχοι, ο Πύρος, που είναι 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο Αχιλλέας που είναι 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μιλάμε πιο πολύ για κοιτάσματα στόχοι που αφορούν το πετρέλαιο, θα το δούμε στη συνέχεια. Το πιο σημαντικό όμως είναι η νότια της Κύπρου. Σε αυτό το γύρο αδειοδότησης δεν είχαμε υποψηφιότητες γιατί αποσύρθηκαν με τα δεδομένα που είχαμε και που δεν αφορούσαν τη θεωρία παιδιού. Άρα εδώ, όταν βλέπετε ας πούμε τα θαλάσσια υπόπεδα νότια της Κρήτης, αυτά είναι τα πιο σημαντικά, διότι μιλάμε για 9 θαλάσσια οικόπεδα, τα βλέπετε είναι από το 12 έως το 20. Για να καταλάβετε τι λέω, στο Αιγαίο εκτιμούμε ότι έχουμε 1,5 δισεκατομμύρια βαρέλια, μιλάμε για τα συμβατικά, θα κάνω βαρέλια αναγωγής, αλλά βαρέλια αναγωγής σημαίνει ότι κοιτάζω την ενέργεια που παράγει ένα βαρέλι πετρελαίου, κάνω την αναγωγή όταν βάζω φυσικό αέριο και το λέω βαρέλια αναγωγής. Άρα στο Αιγαίο είμαστε στο 1,5 δισεκατομμύριο, στο Ιόνιο είμαστε στο 2 δισεκατομμύρια και μάλιστα είναι πιο εύκολα και νότια της Κρήτης είμαστε στα 20 δισεκατομμύρια με τα συμβατικά πριν να υπάρξει το κοίτασμα ζώων. Αυτό σημαίνει ότι τα θαλάσσια οικόπεδα που βλέπετε η αξία του είναι γύρω στο 1,73. Η Κύπρος είναι γύρω στο 1,43 και αυτά είναι τα δεδομένα χωρίς να χρησιμοποιούμε τον καρστικό ασβεστόλιο. Έχει ενδιαφέρον όταν θυμάστε αυτά τα νούμερα, γιατί είμαστε σε μια φάση όπου κοιμόμαστε πάνω σε χρυσό και ψάχνουμε την κουβέρτα. Εντάξει. Όχι, δεν την ψάχνουμε, δανειζόμαστε την κουβέρτα. Ναι, γιατί είναι και κόστος κιόλας, δεν έρχεται τσάπα. Άρα, όσο αφορά τώρα τις περιφέρειες, αυτό δεν το πολύ λέω γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, μετά θα τσακιστείτε. Να θυμάστε ότι είμαι και εγώ Θεσσαλός. Ο νόμος περίπτωγων αφράκων 2289 προβλέπει ότι εκεί που βρίσκονται τα κοιτάσματα, η περιφέρεια που είναι στην περιοχή που έχει τα κοιτάσματα έχει δικαίωμα να πάρει 5% της απολαβές του ελληνικού δημοσίου κατευθείαν. Το 95% πηγαίνει βέβαια σε όλο το δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι οι περιοχές που είναι στις θεαματικές όσον αφορά τις διαφορές είναι η περιοχή στο Ιόνιο, Πελοπόννησο, έχει ένα παράξενο στοιχείο της Αττικής, το βλέπετε εδώ. Και βέβαια η Κρήτη. Τώρα, σε βάθος χρόνου, τι θα γίνει. Όλα αυτά που λέω δεν είναι να τα πιστεύετε, μπορεί να τα διαγράφετε μόλις φύγετε από την διάλυση, αλλά μετά μην πείτε ότι δεν τα ξέρετε. Αυτό, τίποτα άλλο. Άρα, είναι καλό να μην πιστεύετε και κάτι που έχετε ακούσει. Θα χρειαστούμε δύο
σταθμού υγροποίηση για τα ελληνικά δεδομένα. Άρα σίγουρα θα είναι ένα που θα είναι προ την Ήπειρο και όλα θα είναι προ την Κρήτη. Ένα σταθμό υγροποίηση, και το λέω τώρα και στο τεχνικό επιμελητήριο και εμπορικό, ξέρετε αυτά τα δεδομένα, κατασκευάζεται με 4.500 άτομα και λειτουργεί με 100.000 άτομα. Σας το λέω αυτό για όσους νομίζουν ότι τα θέματα της ΑΟΣ είναι εντελώς θεωρητικά και δεν έχουν καμία επίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για υγροποίηση φυσικού αερίου και μιλάμε λοιπόν ότι κατεβάζουμε το φυσικό αέριο στους μείον 162 βαθμούς, το φιλτράρουμε με ζεόλεθρο για να μην έχει υγρά στοιχεία και μετά μπορούμε να το βάλουμε σε καράβια LNG. Να θυμάστε ότι από το 2012 οι πιο πολλές παραγγελίες για καράβια LNG είναι από τον ελληνικό στόλο, ο οποίος είναι ο πρώτος εμπορικός στόλος στον κόσμο. Αυτό που μας επιτρέπει να έχουμε ένα συντελεστή συμπίεσης, χωρίς να έχουμε συμπίεση, το αναλογικό, γιατί είναι με μία ατμόσφαιρα, μετακινείται λοιπόν το ανάλογο από 600 καράβια με ένα μόνο. Το πρόβλημα που έχει ένα καράβι LNG είναι ότι μεταφέρει μόνο LNG, άρα μόνο είναι το πήγαινε και μετά το αέρα είναι άδειο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα μας δώσει μερικές δυνατότητες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να φαντασούμε ότι εμπλέκονται δύο άλλα προγράμματα. Θα σας δείξω τώρα μερικές εικόνες από το ένα και από το άλλο στη συνέχεια. Άρα, δύο προγράμματα είναι, ο ένας είναι ο αγωγός, η ΣΜΕΝ, και τα δύο προγράμματα με το Euro-Asia Interconnector είναι Project of Common Interest της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που σημαίνει ότι είναι προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος, το ένα από το 2013, το άλλο από το 2014, με ανανέωση το 2015, που έτσι έγινε το πρώτο. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Το ένα είναι ένας αγωγός κλασικός φυσικού αερίου, ο οποίος θα αρχίσει από την περιοχή των Κοιτασμάτων, η οποία βρίσκεται νότια της Κύπρου, σε ζώνη επαφής με την ΑΟΣ της Αιγύπτου. Θα συνδέεται τεχνικά με ένα μικρό αγωγό από τον Λίβανο και αυτός ο αγωγός θα συνεχίζει μετά την πορεία του προς την Κρήτη, μετά προς την Πελοπόννησο και τελικά προς το τακούνι της Ιταλίας. Είναι ακριβώς το ίδιο σημείο που πηγαίνει ο αγωγός ΤΑΠ. Για ποιο λόγο είναι ότι όταν έχετε όλα αυτά τα αποθέματα, ακόμα και αν δεν πιστεύετε ότι έχετε αυτά τα αποθέματα, πρέπει να βρείτε τον πελάτη που τα πιστεύει. Ο μόνος πελάτης που μπορεί να αγοράσει αυτό το φυσικό αέριο ή να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρικό ρεύμα λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα γι' αυτό περνάμε από την Ιταλία. Να θυμάστε ότι είμαστε ήδη συνδεδεμένοι με την Ιταλία με το καλώδιο Greta, το οποίο μεταφέρει 0,5 GW. Το Euro-Asia Interconnector αυτό θα μεταφέρει 2 GW, αλλά θα γίνει ο Greta συνέχεια από το καλώδιο Greta. Για να καταλάβετε λίγο τα μεγέθη, 2 GW η Κύπρος όταν ήταν χωρίς πρόβλημα με το Μαρίνι ήταν στο 1,4. Με το πρόβλημα στο Μαρίνι είναι 0,5. Είναι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρονται από αυτό το project, αλλά τώρα θα ήθελα να σας δείξω αυτό το project ατομικά. Και έχει ενδιαφέρον ότι αυτό το project γίνεται την ώρα που κανένας δεν το ξέρει. Δηλαδή, η προμελέτη έγινε το Φλεβάρι του 2012, η τελική μελέτη όσον αφορά την έναρξη του προγράμματος τέλειωσε τον Νοέμβριο του 2012. Το 2013 μπήκε η πρώτη το χρόνο έντερες ενώ ήταν τρεις χώρες, δηλαδή ήταν το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος. Και έχει ενδιαφέρον γιατί ο μέσος Έλληνας έχει την εντύπωση ότι μιλάμε για αυτές τις διμερείς, οι οποίες, και τριμερείς μάλιστα, οι οποίες φαίνονται να είναι εντελώς θεωρητικές. Έχουν μια πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα είναι αυτό που θα δείτε τώρα. Άρα είναι ένα καλώδιο το οποίο έχει ένα γραμμικό βάρος 20 κιλά, 1500 χιλιόμετρα, είναι διπλής κατεύθυνσης, έχει και μια οπτική ίνα και αυτό επιτρέπει τη μεταφορά από το ηλεκτρικό ρεύμα που προέρχεται από την καύση του μεθανίου, το οποίο προέρχεται από τα κοιτάσματα. Άρα οι τρεις χώρες έχουν συμφωνήσει ότι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους έτσι ώστε στο τέλος, όταν θα έχουν και οι τρεις κοιτάσματα ενεργοποιημένα, θα μπορούν μέσω του καλωδίου να τροφοδοτούν και οι τρεις μαζί την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Ιταλία. Όσο αφορά το φυσικό αέριο θα το δούμε. Άρα εδώ σας δείχνω λοιπόν ένα βίντεο
βλέπετε τη Μεσόγειο άδεια και σας δίνει πάνω κάτω την πορεία που θα έχει το καλώδιο. Να ξέρετε ότι η εταιρεία Gas, που είναι η ιταλική εταιρεία, γιατί οι Ιταλοί έχουν ένα ελάττωμα σε σχέση με εμάς, είναι ότι πιστεύουν αυτά που δεν πιστεύουν. Άρα έχουν φτιάξει καράβι για να μελετήσουν αυτό που δεν θα κάνουν. Πηγαίνει λοιπόν από το Ισραήλ, πηγαίνει στην Κύπρο και στη συνέχεια, όπως βλέπετε, αυτή την πορεία θα περάσει κάτω από τη Ρόδο, αλλά θα πάει να ενωθεί με την Κρήτη στην περιοχή Κορακιά και από την Κορακιά θα ενωθεί με την περιοχή της Αττικής. Άρα συνολικά γύρω στα 1500 χιλιόμετρα θα είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ όσο αφορά το μήκος και όσο αφορά τα θέματα της τηλεφωνολογίας. Θα τα συζητήσουμε. Είναι η γραμμή που είναι η μπλε, από την μπλε μετά στη συνέχεια περνάμε από την πράσινη και καταλήγουμε στην Αττική. Άρα έχει ενδιαφέρον να το έχετε αυτό σαν εικόνα, διότι αυτό αρχίζει το έργο το 2017 και τελειώνει το 2020 για τα ακριανά σημεία και το 2021 για το κεντρικό. Θα σας δείξω μετά και χάρτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα πράγμα για όσους από εσάς δεν γνωρίζουν καλά τα δεδομένα της Ευρώπης, όταν ακούτε Ευρωκοινοβούλιο είναι θεωρητικό, όταν ακούτε Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι αυτό που θα γίνει. Αυτά λοιπόν ήταν τα δεδομένα που βλέπετε, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Γιατί έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα μετά το 2011. Το 2011 η Κύπρος βρίσκει το κοίτασμα Αφροδίτη. Το κοίτασμα Αφροδίτη αποδείχθηκε εμπορικό το 2015 και στη συνέχεια το 2015 έγιναν δύο μεγάλες αλλαγές. Ανακαλύφθηκε το κοίτασμα Ζόρο. Το κοίτασμα Ζόρο, σίγουρα έχετε ακούσει αυτό το κοίτασμα, θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά τώρα. Στην πραγματικότητα, αυτό το κοίτασμα είναι ένα υπεργιγαντιαίο κοίτασμα. Άρα τι σημαίνει πρακτικά, έχουμε κοιτάσματα κλασικά, γιγαντιαία και υπεργιγαντιαία. Ένα κοίτασμα κλασικό είναι, ας πούμε, το κοίτασμα που έχουμε στο Κατάκολλο, που έχουμε εντοπίσει από το 1982. Άρα να θυμάστε ότι αυτά τα κοιτάσματα τα υπολογίζουμε και με ενεργειακή Ελλάδα. Δηλαδή είναι η ενέργεια που ξοδεύουμε την ημέρα και την υπολογίζουμε στο έτος ή τις ημέρες. Άρα το Κατάκολλο, όταν θα το κάψουμε όλο, όσο αφορά το φυσικό αέριο, θα είναι 15 μέρες. Το Ισραήλ έχει βρει 600 χρόνια για την ενεργειακή κατανάλωση του Ισραήλ. Η Κύπρος έχει βρει 150 χρόνια και νότια της Κρήτης εμείς είμαστε στα 450 χρόνια. Να θυμάστε ότι 450 χρόνια ενεργειακής Ελλάδος είναι πολύ πιο μεγάλο από την ενεργειακή Κύπρος ή Ισραήλ λόγω του μεγέθους. Το κοίτασμα Ζόρ βρέθηκε στην ΑΟΣ της Αιγύπτου. Η Αιγύπτου ήταν κάτι πολύ σημαντικό και γι' αυτό έγιναν οι επαφές ήδη από το 2003 με την Κύπρο. Η Αίγυπτος έως το 2015 επίσημα είναι καταναλωτής, ακόμα και τώρα λίγο είναι καταναλωτής, φυσικό αέριο. Με την ανακάλυψη του κοιτάσματος Ζόρ είναι εξαγωγής. Άρα για όσους δεν πιστεύουν στα θαύματα, όταν δεν έχουν τεχνικές γνώσεις που ονομάζουν θαύματα, θα καταλαβαίνετε ότι όταν βρίσκετε ένα κοίτασμα τέτοιου τύπου, είναι ικανό να αλλάξει την ενεργειακή σας δυνατότητα κατά 40%. Θα μου πείτε πώς γίνεται. Είναι πολύ απλό να θυμάστε ότι το κοίτασμα Ταμάρ στην ΑΟΣ του Ισραήλ που ανακαλύφθηκε το 2009 ήταν το μεγαλύτερο κοίτασμα της χρονιάς. Το 2010 ανακαλύφθηκε ο Λεβιάθαν, ο οποίος ήταν το μεγαλύτερο κοίτασμα της 15ετίας. Το κοίτασμα Ζόρ είναι το διπλάσιο του Λεβιάθαν. Άρα εδώ μιλάμε για 43 εκατομμύρια κυβικά πόδια, σε αφορά το φυσικό αέριο. Άρα, στην Κύπρο έχουν το ίδιο θέμα με τους Ελλαδίτες, θεωρούν ότι όλα αυτά δεν γίνονται. Απλώς όταν γίνονται αμέσως δίπλα στον άλλο, τότε το πιστεύω. Άρα, όταν ανακαλύψαν ότι το φυσικό αέριο του κοιτάσματος Ζόρ, τώρα κοιτάξτε, εδώ είναι η Αίγυπτος, εδώ είναι η Κύπρος, το κοίτασμα Ζόρ σταματάει εδώ. Αυτό όλοι οι Κύπροι το πίστεψαν και τσατίστηκαν όλοι. Ενώ πριν πίστευαν ότι δεν υπάρχουν κοιτάσματα.
Άρα αυτό όμως που έχει σημασία είναι από κάτω έχουμε ένα κοίτασμα πετρελαίου και εδώ είναι το 40% μέσα στην ΑΟΣ της Κύπρου. Αυτό δεν το πιστεύω. Και γι' αυτό δεν τους τσατίζει. Το θυμάστε αυτό. Άρα εδώ έχετε την εξήγηση, εδώ έχετε την δομή. Η δομή μπαίνει στην ΑΟΣ της Κύπρου, αλλά εκεί που υπάρχει το φυσικό αέριο είναι ως αυτό το όριο. Και βλέπετε ότι στην πραγματικότητα μπαίνει μόνο το 0,1. Είναι ίσα ίσα για να πει είναι εδώ. Αν όμως κοιτάξουμε τώρα από κάτω, εδώ είναι το κοίτασμα φυσικού αερίου, από κάτω έχετε το κοίτασμα πετρελαίου, τότε θα δείτε ότι έχετε ένα κομμάτι που είναι μέσα στην ΑΟΣ της Κύπρου. Για να καταλάβετε πώς πάνε τα δεδομένα, αναγκαστήκαμε να το πούμε στην τηλεόραση στην κρατική στην Κύπρο και να δείξουμε τις εικόνες, γιατί βέβαια αυτές οι εικόνες ήταν γνωστές στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αγγλία και όχι στην Κύπρο. Δεν σου λέει ποιος θα το πιστέψει, γιατί να τις βγάλουμε. Άντρες πρέπει να τις βγάλαμε και έγιναν. Άρα, το υπερκυγαντιαίο κοίτασμα είναι εδώ. Είναι εφάπτεται στο θαλάσσιο οικόπεδο 11. Τα τρία που βλέπετε στην άκρη είναι Ταμάρ, εδώ, εδώ είναι Λεβιάθαν και εδώ είναι Αφροδίτη. Εδώ έχουμε τον Πύρο, εδώ έχουμε τον Αχιλέα και εδώ είναι ο Μήνος. Άρα, γιατί σας τα δείχνω αυτά. Όταν θα τα δείτε σιγά σιγά θα το απλώσουμε, εδώ μετά είμαστε σε χάρτες του 2015, θα δείτε ότι υπάρχει κάτι που είναι μια ομογένεια όσο αφορά τα κοιτάσματα και δεν εμφανίζονται όπου να είναι. Άρα η εξήγηση, η πιο απλή, είναι η εξής. Πρέπει να θυμάστε ότι αυτές εδώ οι γεωλογικές ζώνες είναι του ίδιου τύπου. Αυτό θέλετε, δεν θέλετε. Προέρχονται από το εξής γεγονός, είναι ότι η Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική και όσοι σας λένε, ας πούμε, ότι είναι επικίνδυνο να κάνουμε έρευνες εκεί πέρα που είναι σεισμογενείς οι περιοχές, να ξέρετε ότι είναι μόνο εκεί που είναι σεισμογενείς που γίνονται έρευνες. Διότι στην πραγματικότητα η πλάκα πηγαίνει από κάτω, όταν έχετε δύο πλάκες που συγκλίνουν, ή ανεβαίνουν και οι δύο, ή κατεβαίνουν και οι δύο, η μία περνάει κάτω από την άλλη. Όταν περνάει κάτω από την άλλη, τρίβει και δημιουργούνται θύλακες. Το 70% των μεγάλων κοιτασμάτων του κόσμου είναι σε αυτή την περίπτωση. Εμείς αυτή την περίπτωση στην Ανατολική Μεσόγειο την έχουμε μέσα στη θάλασσα. Στη Δυτική Μεσόγειο την έχουμε στην Αλγερία. Γι' αυτό η Αλγερία είναι παραγωγός φυσικού αερίου, γιατί άμα δείτε πού ενώνονται οι πλάκες, θα δείτε ότι είναι πάνω στην σειρά και όχι μέσα στη θάλασσα όπως είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Έως το 1999 κανένας δεν πίστευε ότι υπάρχει τίποτα στη Μεσόγειο και τελικά έγιναν οι πρώτες έρευνες το 2003 και συνεχίσαμε. Τώρα τα δεδομένα είναι όπως βλέπετε. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι από τη στιγμή που βρήκαμε το κοίτασμα ζώο, αρχίσαμε τώρα και έχει σημασία τώρα για τους επιστήμονες και τους τεχνικούς, και να καταλάβουν οι μη επιστήμονες και οι μη τεχνικοί πόσο κόπανοι είμαστε όταν δεν ξέρουμε κάτι, είναι ότι εμείς ψάχναμε κοιτάσματα τέτοιου τύπου. Και όχι τέτοιου τύπου. Λες. Άρα, τα κοιτάσματα τέτοιου τύπου ήταν με ψαμίτες. Κάναμε σεισμικά και τα κοιτάζαμε παντού. Κοιτάζαμε πού είναι. Άρα, τα κοιτάσματα τέτοιου τύπου είναι όπως είναι τα κόκκινα. Μετά, όταν ανακαλύψαμε το κοίτασμα ζώων, που είναι ριζικά διαφορετικό, γιατί δεν είναι ψαμίτες, είναι καρστικός ασβεστόλιδος. Πώς θα ανακαλύψουμε το κοίτασμα ζώων? Το ανακαλύψαμε μέσω Βενεζουέλας. Στη Βενεζουέλα η Έννη είχε ένα κοίτασμα και έκανε, λέει, ρε παιδιά, αφού είναι εύκολο, ας το δοκιμάσουμε. Άρα δεν ήξεραν αν γίνεται ή όχι. Το βρήκαν και λέει: μα το κοίτασμα ζώων που έχουμε εντοπίσει είναι του ίδιου τύπου. Κάνουν λοιπόν μία γεώτηση και βρίσκουν υπεργιγαντιαίο. Γιατί? Όταν παίρνετε ένα κοίτασμα κλασικό με ψαμίτες, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το εμβαδόν βέβαια, αλλά έχει και το πάχος που είναι ωφέλη. Και βέβαια το πορόζιτη, το πορόδες. Άρα για να καταλάβετε τα δεδομένα τα συγκρίνουμε με την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην εμβαδόν. Αλλά είναι μόνο 70 ωφέλιμο. Με ένα πορόδες που είναι πολύ πιο μικρό από τον καρστικό ασβεστόλιο, θα δείτε για ποιο λόγο. Τώρα παίρνουμε το κοίτασμα ζώων. Το κοίτασμα Αφροδίτη είναι ένα κλασικό κοίτασμα. Δεν είναι ούτε υπεργιγαντίο ούτε γιγαντίο. Το κοίτασμα ζώων εδώ έχει καρέκλες, αν θέλετε. Γιατί κάθε τώρα έχει εδώ δύο καρέκλες. Γιατί εγώ δεν τελειώνω αμέσως. Δεν το ξέρω.
Όταν ανακαλύψαμε λοιπόν το κοίτας μαζόρ, μετά βγήκαν όλοι αυτοί που είναι στις εταιρείες, τώρα ξανακοιτάζουν τα δεδομένα που είχαν ήδη. Και ξαναλύουν και προσπαθούν να βρουν αν υπάρχουν δεδομένα που είναι τα ανάλογα. Και τώρα τι σας δείχνω, είναι ότι η Κύπρος έχει εδώ τρία που είναι μέσα στα οικόπεδά της, είναι τρία θαλάσσια κοιτάσματα του τύπου ζώων και η Ελλάδα έχει πέντε. Τα τέσσερα είναι ήδη στα οικόπεδα που έχουμε χαράξει. Γιατί είναι παράξενο, γιατί θα το δείτε εδώ, ας πούμε, στο θαλάσσιο κοίτασμα 1, εδώ στο θαλάσσιο οικόπεδο, δεν έχει κάνει υποψηφιότητα. Δηλαδή είχε κάνει υποψηφιότητα, δεν ήξεραν πώς λειτουργούσαν αυτά τα κοιτάσματα. Τώρα εδώ σας δείχνω καλύτερα την περιοχή και βλέπετε ότι αρχίζει να γίνεται, αυτό είναι δεδομένα από την Petro Celtic, τα άλλα που σας έδειξα ήταν από την Spectrum. Όταν θα τα κοιτάξουμε αυτά τα δεδομένα, λίγο πιο πέρα θα πάω τώρα, εδώ, θα δείτε ότι μπορείτε να ανακαλύψετε και τα δεδομένα πώς είναι ενιαία. Άρα, για όσους έχουν προβλήματα πίστης στους υδρογονάθμους, μπορεί να μην πιστεύετε τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά όλα αυτά είναι όλα αυτά που είναι γύρω. Τώρα, για όσους έχουν πραγματικά σοβαρά προβλήματα, έχουμε και αυτό το χάρτη. Θυμάστε τις περιοχές που σας είχα δείξει. Άμα κοιτάξετε τώρα τι γίνεται, θα δείτε ότι αυτά είναι τα θαλάσσια οικόπεδα της Κροατίας, 29. Μετά έχετε το Μαυροβούνιο, μετά έχετε την Αλβανία, μετά αυτά είναι της Ελλάδος, η συνέχεια εδώ είναι της Αιγύπτου, εδώ είναι της Κύπρου και έχουμε μάλιστα και τα θαλάσσια οικόπεδα του Θεή. Το βλέπετε, δεν είναι αναισθητικός, ότι αυτό είναι ένα ενιαίο πλαίσιο. Εδώ, σε όλη αυτή την περιοχή, όπου κυρίνει το σύνορα, βρίσκουμε πετρέλαιο. Σε αυτές εδώ τις περιοχές βρίσκουμε πιο πολύ φυσικό αέριο. Άρα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έγινε μόνο αυτή η τριβή από τις δύο πλάκες, τονικές πλάκες, είναι ότι επιπλέον η Μεσόγειος εξαφανίστηκε πολλές φορές. Πώς εξαφανίζεται η Μεσόγειος? Είναι απλώς κλείνεται το ζύπαρτά. Εξατμίζεται. Πριν τελειώσει εντελώς, θα δημιουργήσει διάφορες λιμνοθάλασσες. Τις ονομάζουμε παλαιολιμνοθάλασσες λαγκούνες. Όλοι οι οργανισμοί που ζουν πηγαίνουν σε αυτές. Τόσο απλά. Πώς το άλλαξε, έχει εξαφανιστεί. Και μετά εξαφανίζονται και αυτές. Άρα οι ζωντανοί οργανισμοί αυτοί πεθαίνουν επί τόπου. Είναι αυτοί που παράγουν το μεθάνιο. Γι' αυτό έχουμε μεθάνιο που είναι βιογενές και δεν είναι από διάσπαση του πετρελαίου. Πρακτικά τώρα για αυτούς που ενδιαφέρονται πιο πολύ για τις business, όταν είναι βιογενές είναι πιο καθαρό. Όταν είναι από διάσπαση του πετρελαίου έχει πολλά θιούχα, από 16 ως 20%, που σημαίνει ότι μετά στο δηληστήριο είναι πιο ακριβό. Για την Κύπρο το 98% είναι καθαρό μεθάνιο. Αυτά είναι ποσοστά που σε εργασίρεις ευχαριστημένος όταν το κάνεις. Όχι στην πραγματικότητα. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα που βλέπουμε στην περιοχή. Το άλλο που θέλω να σας δείξω, εδώ είναι η δομή του Αχιλλέα. Είναι μερικοί από εσάς που αναρωτιούνται αν είναι σημαντικά αυτά που κάνουμε με τα δεδομένα, τα σεισμικά, PGS. Άρα αυτό που καταλάβαμε πάνω κάτω στον τομέα των υδρογοναθράκων, παλιά τρυπούσαμε παντού και λέγαμε ο Θεός είναι μεγάλος, κάτι θα βρούμε. Τώρα επειδή ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μεγάλος, δεν είναι ανάγκη να τρυπάμε όπου να είναι. Άρα βάζουμε πρώτα σεισμικά, εφόσον μας φώτισε, και για να δείτε πώς πάνε τα σεισμικά, το 1996 τα σεισμικά για το δομή του Αχιλλέα, άρα βλέπετε εδώ την Ελλάδα, ο Αχιλλέας είναι εδώ, εδώ είναι η Κέρκυρα. Ξέραμε ότι είναι αυτό, το μαύρο, πάνω κάτω έμοιαζε έτσι. Με τα σεισμικά της PGS το 2013, τότε βλέπουμε ότι το φυσικό αέριο πετρέλαιο είναι έτσι, στο κόκκινο. Θα μου πείτε, έχει μεγάλη διαφορά, αν το ξέρουμε αυτό. Αν είναι μονόλοφο ή δίλοφο, τεράστια διαφορά. Τεράστια. Διότι άμα είναι δίλοφο, πρέπει να κάνει και δύο γεωτρήσεις. Άρα κάθε γεωτρήση, να θυμάσαι λίγο τα δεδομένα, είναι 70 εκατομμύρια κάθε φορά που κάνετε μια τρύπα. Πρέπει να κάνετε τουλάχιστον 5 γεωτρήσεις για να έχετε μια ογκομετρία του κοιτάσματος. Τα καράβια LNG είναι από 170 έως 200 εκατομμύρια. Όταν έχετε ένα γεωτρύπανο, ξοδεύετε την ημέρα 450.000 όταν ψάχνετε φυσικό αέριο και όταν ψάχνετε πετρέλαιο 600.000 την ημέρα. Πόση ώρα πρέπει να είστε εκεί πέρα πάνω στο κοίτασμα, τουλάχιστον 4 μήνες. Τα βάθη, να θυμάστε ότι
Εδώ είμαστε σε βάθη που είναι πολύ μεγάλα, πρώτα με τη θάλασσα, και να θυμάσαι όμως το πιο σημαντικό είναι το από κάτω. Π.χ. στο θαλάσσιο οικόπεδο 11 θα τρυπήσουν έως τα 7.500 μέτρα κάτω από το πυθμένα της θάλασσας. Αυτά είναι τα δεδομένα, αλλά τα λέμε deep water, είναι μόνο βαθιά, γιατί έχουμε και τα ultra deep που είναι ακόμα πιο πάνω, δηλαδή πιο βαθιά. Εδώ λοιπόν τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικά, γιατί ο Αχιλλέας είναι μεγάλο το μέγεθος, είναι κλασικό, άρα μπορούμε να το δούμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ, αυτός εδώ, είναι Νορβηγός και είναι από την PGS. Άρα, για να σας πείσω, έχω βάλει τον Νορβηγό να δείχνει αυτό που σας δείχνω. Ναι, γιατί άμα σας τα λέω εγώ, λέτε αυτός είναι Έλληνας, θέλει να μας βάλει πετρέλαιο παντού. Άρα, εδώ είναι Νορβηγός. Αλλά τι να κάνετε. Λοιπόν, δείχνει το ίδιο χάρτη, αλλά σας το δίνω τώρα με zoom. Εδώ είμαστε νότια της Κρήτης και μπορείτε να δείτε σε αυτή την περιοχή. Αν είστε ειδικό, το βλέπετε αμέσως, κάνει καραμπάμ. Αν δεν είστε, περιμένετε το σχέδιο. Και αυτό είναι το κοίτασμα Μήνωας. Το κοίτασμα Μήνωας, τι μέγεθος έχει? Είναι στο θαλάσσιο οικόπεδο 14. Άμα πάρετε όλο το λιγνίτι που έχουμε στη Μακεδονία και τον κάνετε επί 2, είναι ο Μήνωας. Άμα θέλετε να κάνετε μια σύγκριση με τον Πρίνο, είναι 70 φορές ο Πρίνος, 77 φορές για την ακρίβεια. Αυτό είναι ο Μήνωας που βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή. Άρα έχει σημασία να τα έχετε αυτά τα δεδομένα και να καταλάβετε γιατί λειτουργούν. Αυτά είναι τα δεδομένα, τα αφήνω. Αυτό δεν το αφήνω. Σας δείχνω πάνω κάτω πώς γίνεται. Βλέπετε ότι εδώ έχετε πρίσματα επάξης στη συνότια. Εδώ βλέπετε τη γάβδο. Άρα αυτά εδώ την ώρα που τρίβουν δημιουργούν και κανάλια. Αυτά τα κανάλια θα είναι αυτά που λόγω μεσαργιακής ράχης θα μας δημιουργήσουν μερικά δεδομένα που θα τροφοδοτήσουν. Και αυτό που χρειαζόμαστε τι είναι? Είναι κάποιος που παράγει μεθάνιο και από πάνω να υπάρχει κάποιο καπάκι. Γιατί άμα παράγει απλώς όπως είναι τα λασποϊφαίστεια, φεύγουν όλα. Άρα πρέπει λοιπόν να τα έχουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα η μεγάλη ιδέα είναι αυτή. Τώρα, αν θέλετε να το θυμάστε έτσι και να είναι καραμπάμ, να θυμάστε ότι η γεωλογία στο Καστελόριζο είναι η ίδια με τους Παξούς. Και δεν είναι η ίδια με την τουρκική έκτη. Που είναι απίστευτο, εφόσον το ένα είναι δίπλα και το άλλο φαίνεται διαφορετικά. Άρα, για να το θυμάστε πώς λειτουργεί αυτό, είναι φανταστείτε τώρα ότι έχουμε δύο αδέρφια, τα ανακατεύουμε μέσα στο κοινό και μετά κάνουμε ανάλυση DNA. Ακόμα και αν δεν είναι δίπλα, ξέρουμε ότι είναι αδέρφια. Ενώ ο διπλανός είναι εντελώς άθλητος και γι' αυτό μπερδευόμαστε στα δεδομένα. Άρα, η γενική χάρτα της ΑΟΣ, εδώ τι βλέπετε, βλέπετε πώς βάζουμε τα νησιά μας σε όλες τις περιοχές, θα να είναι ανεξάρτητα κράτη και υπολογίζουμε την γενικευμένη Κυψέλη Βορονό για το καθένα. Αυτό μας δίνει μια πολύ καλύτερη εικόνα, εγώ το κάνω και με τους φοιτητές και στο Λύκειο, γιατί αυτό μπορούμε να το κάνουμε και ζωντανά και να τα μικτακινούμε και βλέπουμε τα μεγέθη. Το λέω για τους ξέρετε. Σε αυτό το πράγμα, άμα θυμάστε μόνο το εξωτερικό, είναι η κλασική ΑΟΣ. Άμα κοιτάζετε όμως πώς είναι αυτά τα δεδομένα, καταλαβαίνετε ποιο ότι αυτό είναι η Γάβδος. Αυτό είναι η Κρήτη, εδώ είναι η Κάσος, εδώ είναι η Κάρπαθος, η Ρόδος, εδώ έχουμε την Ρο, την Μεγίστη και εδώ είναι η Στρογγύλη. Τι βλέπετε σαν εικόνα? Δεν είναι να είστε μαθηματικοί, λίγο με διέστηση καταλαβαίνετε. Όταν έχετε πολλά νησιά, το ένα εμποδίζει το άλλο. Άρα η Κυψέλη είναι αρκετά μικρή. Άρα βλέπετε οι Κυψέλες, ας πούμε, που είναι στις Κυκλάδες, είναι μαζεμένες. Αυτές που είναι στις άκρες βγαίνουν έως τα όρια της ΑΟΣ και αυτές είναι οι μεγαλύτερες. Και το πιο σπουδαίο, αυτό πάει καπάκι με όλα. Δηλαδή, τα μεγάλα κοιτάσματα είναι εκεί που είναι μεγάλες Κυψέλες και οι μεγάλες Κυψέλες προέρχονται από τα αρκετικά νησιά. Και αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι η ΑΟΣ αναθεωρεί ένα πράγμα που λέμε ότι ισχύει και λέμε ότι είναι άγωνη γραμμή. Άρα για τον ελληνισμό να θυμάστε ότι ο ελληνισμός είναι και αυτός μια άγωνη γραμμή. Δηλαδή κρατάμε σε μερικά σημεία, πολύ δύσκολα σημεία, εδώ έχετε το πιο κοντινό, είναι τα μετέωρα. Κρατάμε τη δυσκολία για να είμαστε σε βάθος χρόνου στο ίδιο σημείο, ενώ φαίνεται να είναι δύσκολο το μέρος. Τα κριτικά σημεία λοιπόν μας δίνουν τα μεγαλύτερα κομμάτια της ΑΟΣ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να τα ενισχύουμε. Άρα όταν κάναμε
μια ανάλογη διάλεξη, ας πούμε, στο Ιόνιο, πριν κάνουμε τέτοιες διαλέξεις, ήταν του τύπου στο Κέρκυρα, αυτοί που είναι στα διαπόντια νησιά, αν μπορούσαν να έρθουν όλοι στην Κέρκυρα και να έχουν και περίσταψη στην Κέρκυρα, θα ήταν μια χαρά, θα ήταν λιγότερο το κόστος κτλ. Όταν λοιπόν τα δείξαμε αυτά στην περιφέρεια, μετά ήταν ότι ήταν πολύ καλό να κάνουν και λιμάνι στην Ερυκούσα. Γιατί είναι τα διαπόντια νησιά που δίνουν ΑΟΣ, που είναι μεγαλύτερα από την Κέρκυρα. Διότι πολύ απλά είναι πιο μακριά. Άρα, αν θέλετε να συνδέσετε, αυτή εδώ η μικρή γωνία εδώ πηγαίνει και ακουμπάει την ΑΟΣ της Κύπρου. Και αυτό είναι η στρογγύλη που ενώνεται με την Κάρπαθο και με την Κρήτη. Αυτό είναι σημαντικό να τα έχετε στα δεδομένα σας. Εδώ είναι με τις περιφέρειες, με τα νέα δεδομένα. Άρα, να θυμάστε όσοι γκρινιάζουν για τον Καλλιτράδη κλπ. Χάρη στον Καλλικράτη, οι Κυκλάδες είναι από τα ωραιότερα νησιά του Δωδεκανήσου. Ναι, τα κοιτάσματα είναι μόνο στο Δωδεκανήσου, καταλαβαίνεις. Άρα αυτό είναι πριν. Αυτό είναι μετά. Εξαφνικά θεωρούν ότι είναι πολύ ωραία το Δωδεκανήσου. Το 5% θα πάει στην περιφέρεια εδώ. Ναι, αυτό. Το λέω. Τελικά βλέπετε ότι η οικονομία μπορεί να βοηθήσει να ξεπεράσει τον τοπικισμό. Όσο αφορά τώρα τα δεδομένα της Ελλάδος. Άρα είπαμε ότι η Ελλάδα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ σε σχέση με την Ιταλία. Αν βάλουμε την ΑΟΣ ουρισμού είναι η μεγαλύτερη. Και αυτό που μπορείτε να δείτε όταν βλέπετε αυτά τα δεδομένα, θα τα εξετάσουμε μετά την Κροατία. Βλέπετε ότι η Κροατία έχει βγάλει 29 θεράσια οικόπεδα. Και τώρα το ερώτημά σας είναι πότε βγήκαν αυτά τα θεράσια οικόπεδα. Βγήκαν εφόσον μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έβγαλε πριν, ήταν κορόιδο. Για ποιο λόγο. Πριν μπει, ένα μήνα πριν μπει, είπε εγώ θα κάνω έρευνες, αλλά δεν τις έκανε καμία. Μετά μπήκε 1η Ιουλίου 2013 και μετά, βέβαια, από ένα χρόνο έβγαλε τα 29 θαλάσσια οικόπεδα, θεωρώντας ότι έτσι εξασφαλίζει ότι αναγνωρίζονται αυτόματα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον ήταν εντός. Γιατί η Κροατία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για όσους δεν το ξέρουν, είναι πολύ απλά το πλαίσιο που είναι το μεγαλύτερο από τις πρώην Ιουγκοσλαβικές χώρες. Ας πούμε ότι δεν είστε ειδικός και έχετε την επιλογή η Κροατία, που είναι η μεγαλύτερη ΑΟΣ, η Βοσνία-Ερσεγοβίνη που δεν έχει σχεδόν τίποτα, η Σερβία που δεν έχει καθόλου και το Μαυροβούνιο που είναι το μπλε. Εσείς ποια θα βάζετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στην Κροατία, λόγω του πληθυσμού και της αγάπης και της φιλίας που μας ενώνει με την Κροατία, που βέβαια σίγουρα γνωρίζετε ακόμα και την πρωτεύουσα της Κροατίας, δεν είναι? Και ξέρετε βέβαια και τον πληθυσμό κτλ. Λοιπόν, άρα για να καταλάβετε, για να είμαστε σοβαροί, η Κροατία θα εξετάξει τα σεισμικά που έχει κάνει και την πυκνότητα. Όλα αυτά που βλέπετε τα κόκκινα, θέλετε δεν θέλετε, και τα πράσινα είναι κοιτάσματα της Ιταλίας. Τώρα τα δεδομένα όταν ενώνουμε την ΑΟΣ με τα κράτη, θα καταλάβετε ότι η ΑΟΣ της Ελλάδος είναι τόσο μεγάλη που έχει το μέγεθος της Γαλλίας όταν τις βάζουμε μαζί. Άρα τα δεδομένα τώρα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άμα βάλετε όλες τις χώρες που έχουν ΑΟΣ και είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ενώσετε, αλλά προσέξετε, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ΑΟΣ, αυτό είναι μια έννοια στρατηγική αλλά όχι νομική, οι ΑΟΣ είναι πάνω και εθνικές, ο καθένας έχει την ΑΟΣ. Όμως τι μπορείτε να δείτε για το μέλλον, για όσους αναρωτιούνται, θα δείτε ότι το Μαυροβούνιο και η Αλβανία σίγουρα θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κανένας δεν αφήνει μια τρύπα έτσι πράσινη στο ενδιάμεσο, όταν είναι όλο το άλλο ενιαίο. Τώρα, ότι είναι ενιαίο μας εξασφαλίζει πολλές δυνατότητες, χωρίς να έχουμε προβλήματα του τύπου για τα καλώδια, τους αγωγούς, για τα καράβια, LNG κτλ. Και είναι σημαντικό, γιατί βέβαια δεν ζητάτε τίποτα από τον άλλον και περνάτε μόνο από τις περιοχές σας. Τα αμενόμενα αποθέματα σας τα είχα πει, αλλά δεν επισημάνω όμως ένα σημείο. Εδώ το λιγικό κομμάτι είναι από τη λεκάνη Ηροδότου. Όταν εδώ βλέπετε από 50 έως 170 βαζέτ, το 50 έχει φύγει εντελώς. Έχει περάσει τώρα στο 100. Για ποιο λόγο, να έχετε στο νου σας ότι η Σαουδική Αραβία είναι 220. Έτσι αν το έχετε.
Αυτό σίγουρα θα το πιστέψετε εφόσον δεν είναι στην Ελλάδα. Για το ευρωάζεται το έγκριο που σας έδειξα, το ανεβαίνει, κατεβαίνει κλπ. Το βλέπετε εδώ, η Ένωση γίνεται Ισραήλ. Κύπρος, η Κύπρος σημαίνει τι είναι. Κρήτη και η Κρήτη με την Αττική. Εδώ βλέπουμε καλύτερα σε αυτό το χάρτη. Άρα αυτό είναι επίσημος χάρτης από τον Ιούνιο του 2013. Βλέπετε εδώ τη γραμμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν είχαμε ποτέ ενωθεί. Ποτέ δεν υπάρχει. Και για τους φυσικούς τώρα, τη βλέπετε τη μικρή μπαταρία εδώ. Αλλά θέλει να πει ότι με αυτές τις δυνατότητες που έχουμε με μια σταθερή μονάδα παραγωγής μας επιτρέπει να κάνουμε και αποθήκευση ενέργειας. Θα μου πείτε πώς κάνουμε αποθήκευση ενέργειας. Όχι, δεν το κάνουμε έτσι. Βέβαια κάνουμε λίγο με μπαταρίες, αλλά όχι σε αυτά τα δεδομένα. Είναι πολύ απλό, ανεβάζουμε νερό. Με τη φυσική το ήξερα. Περίμενα να δούμε τι κάνω στο μαθηματική. Άρα η ιδέα ποια είναι. Φυσική πράξη μαθηματικά, όχι. Όχι, και τα δύο είναι ανησυχίες. Όταν υπάρχει το business, μαθαίνουν και τα δύο. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία, το κάνουμε βέβαια και πολύ συχνά. Η Νορβηγία το κάνει κατά κόρον και το κάνει ακόμα και με ανεμογέννητρες. Όταν φυσάει, απορροφάει. Όταν δεν φυσάει, έχει ανεβάσει το νερό. Και μετά όταν ξανακατεβαίνει το νερό, παράγει ρεύμα. Αυτό είναι που ονομάζουμε, αν θέλετε. Αλλά αυτό το θέμα πρέπει να το κάνετε όταν έχετε κάτι το σταθερό και συνεχές. Είναι τα project, τα μεγάλα project που αφορούσαν την Ελλάδα και αφορούν. Άρα εδώ βλέπετε τον αγωγό East Med, είναι το 11 που σας έλεγα. Και μετά έχετε και το 1 που είναι το καλώδιο. Όσο αφορά τα θέματα, λίγο τα περιβαλλοντικά, δεν ξέρετε, ακούμε διάφορα πράγματα. Να θυμάστε ότι εμείς τροφοδοτούμαστε ήδη από την Ρεβιθούσα, γιατί είχαμε μερικά θέματα και στην Καβάλα που μας έλεγαν είναι μακριά, είναι κοντά, τέλος πάντων, η Αλεξανδρούπολη που είναι το ίδιο. Να θυμάστε ότι η Ρεβιθούσα είναι στα 453 μέτρα. Εντάξει. Άρα, και έχει λοιπόν σταθμό αεροποίησης. Άρα, έρχονται τα καράβια LNG, αεροποιούν και μετά πηγαίνει στον αγωγό και είναι αυτό που τροφοδοτεί την Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη κλπ. Απλώς να τα έχετε στο μυαλό σας. Εδώ είναι τα δεδομένα για να δείτε πώς θα κάνουμε ένα zoom out. Εδώ είναι το Καστελόριζο με τα μικρά νησιά, άρα να θυμάστε ότι πρέπει να λέτε σύμπλεγμα Καστελόριζο για να πιάνετε όλες τις κυψέες Βορονόη. Και τώρα κάνω το zoom out και βλέπετε πώς τα διαγράμματα που ήταν στην αρχή πηγαίνουν και παράγουν αυτή τη ζώνη. Άρα η ΑΟΣ του συμπλέγματος Καστελόριζου είναι μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχετε στο μυαλό σας. Και επιτρέπει βέβαια τη ζώνη επαφής με την ΑΟΣ της Κύπρου. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα εξηγούν γιατί μιλάμε πολύ για την Τριμερή. Η Τριμερή με την Αίγυπτο είναι, αν θέλετε, πώς να το πω τώρα, αλλά είμαστε μεταξύ μας, είναι μια τεχνική μαθηματικών και στρατηγιστών. Όλοι οι άλλοι θα το λέγανε κομπίνα. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Όταν έχετε ένα κράτος από πάνω που αμφισβητεί τα πάντα και λέει ότι εγώ πηγαίνω μέχρι εδώ, ένα κόλπο που να χρησιμοποιήσετε και το χρησιμοποιούμε μετά στη συνέχεια στην διπλωματία είναι το εξής. Λέμε ότι αυτός εδώ, με αυτόν εδώ και με αυτόν εδώ θα συνομιλήσουν. Από τη στιγμή που θα συνομιλήσουν και θα βρουν ότι συμφωνούν ότι ακουμπάνε αυτό το τριπλό σημείο, το τριπλό σημείο γιατί είναι τριπλό, διότι άμα κάνω έναν κύκλο, θα υφάπτεται πάνω στις τρεις χώρες ταυτόχρονα. Αυτό το τριπλό σημείο θα είναι το πρώτο σημείο της υπογραφής. Άρα θα περάσουμε σαν ένωση από κάτω. Μόλις κάνετε αυτή τη συμφωνία, να ξέρετε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να κατεβεί. Ένα σημείο. Άρα κάποιος που δεν το ξέρει θα πει σιγά, με ένα σημείο τι καταφέρετε. Μετά εφόσον δεν μπορεί να κατεβεί και αποδεικνύει ότι δεν στέκει, μετά ανεβαίνεις. Έτσι. Άρα είναι μια τεχνική, ας πούμε, σας λέει όπως πας στον πρώτο όροφο, λες πηγαίνεις στο δεύτερο και κατεβαίνεις στον πρώτο. Και δεν είναι όταν πηγαίνεις στο δεύτερο, πώς το έκανες, το έκανα απ' έξω. Βγήκα και ξαναβγήκα. Εδώ είναι αυτό που θα κάνουμε, γι' αυτό μιλάμε για αυτήν την τριμερή. Η άλλη τριμερή, εκμεταλλεύουμε τις δύο τριμερείς, η μία είναι γεωγραφική με ζώνη επαφής και η άλλη διάγραμμα ροής. Άρα είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ. Αυτό δεν είναι μια τριμερή κλασική, γιατί βέβαια η Ελλάδα δεν ακουμπάει καν την ΑΟΣ του Ισραήλ. Δεν μας ενδιαφέρει με αυτό την έννοια.
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτό το διάγραμμα ροής, ένα, άρα Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, θα ενωθεί σαν ύψιλον με την Αίγυπτο, Κύπρος, Ελλάδα. Αυτό το ύψιλον μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι που αυτό και αν είναι τέχνασμα, να έχουμε μουσουλμάνους και Εβραίους να συνομιλούν χωρίς να μιλούν μέσω των χριστιανών. Άρα, γιατί το Ισραήλ και η Αίγυπτος δεν μιλούνται, αλλά μιλούν κυρίως με την Κύπρο. Και κάνουν τα ίδια μαζί της. Και η Κύπρος μιλάει μόνο με την Ελλάδα. Άρα, έχετε λοιπόν ένα ύψιλον που ξεκινάει ξεχωριστά. Αυτοί οι δύο λένε, εγώ δεν μιλάω τον άλλον. Και θα μου πείτε ποιο είναι το όφελος. Είναι ότι όλοι οι άλλες αραβικές χώρες είναι πολύ ευχαριστημένες γιατί αυτός δεν μιλάει με αυτόν. Οι άλλες που είναι χριστιανικές χώρες λένε ότι είναι ευχαριστημένες εφόσον δεν μπορούν να μιλούν μεταξύ τους και όλα αυτά πηγαίνουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βέβαια πάνω στη σημαία της έχει 12 αστέρια που είναι οι Απόστολοι και κανένα από τα άλλα δύο που είπα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν τα σκεφτόμαστε λίγο πιο στρατηγικά και ενεργειακά, μερικά πράγματα που θεωρούμε ότι είναι προβλήματα που δεν μπορούμε ποτέ να ξεπεράσουμε είναι απλώς δεδομένα που ονομάζουμε εμπόδια και τα εμπόδια είναι φτιαγμένα για να τα ξεπερνάμε. Εδώ βλέπετε τι ναός με το FIR, αλλά βλέπετε ξεκάθαρα, όταν αυτό αφορά πιο πολύ τους άνδρες, ειδικά αυτοί που πήγαν αεροπορία, αυτοί που πήγαν αεροπορία συνεχώς σας έλεγαν είναι μεγάλο το FIR, είναι μεγάλο το FIR, ναι, αλλά είναι πιο μικρό τι ναός. Γι' αυτό τώρα στο GFA κάνουμε ενημερώσεις, όπως κάνουμε και εδώ, αλλά λίγο πιο τεχνικές, για να δούμε τι θα κάνει η αεροπορία όταν θα είναι εκτός. Θα είναι εκτός εφαγιά. Άρα, γιατί συζητάμε αυτό το θέμα, γιατί στην Κύπρο γίνεται συνεχώς, αλλά δεν μας αφορά γιατί οι ΑΟΣ της Κύπρου είναι πιο μικροί από το εφαγιά. Άρα, όταν πηγαίνουμε στην πλατφόρμα, στα 180 χιλιόμετρα, είναι πάντοτε μέσα στο εφαγιά. Εμείς, όταν θα πηγαίνουμε σε αυτές εδώ τις περιοχές, έχουμε κάνει λοιπόν ήδη επαφές με τις χώρες, λέγοντας ότι εμείς δεν θα παραβιάζουμε το εφαγιά σας, θα πηγαίνουμε απλώς στην πλατφόρμα και το ίδιο και για τις εταιρείες όταν είναι για τα ελικόπτερα. Να τα έχετε αυτά τα δεδομένα και να καταλάβετε σε κάποια φάση ότι έγινε μια συζήτηση με τη Μάλτα. Άρα η Μάλτα αυτή είναι η εκδότης, το FIR είναι αυτό. Άρα με τη Μάλτα δεν μπορούμε να κάνουμε συμφωνία εφόσον δεν ακουμπάμε ο ένας τον άλλον. Άρα μπορούμε να κάνουμε σύζευση λέγοντας ότι εγώ ξέρω ότι δεν καταπατώ εσένα και εσύ το ίδιο και παρόλο που δεν μπορούμε να κάνουμε συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ, μπορούμε να έχουμε κάτι που μας βοηθάει να παίξουμε και οι δύο. Αφήνω αυτά τα δεδομένα. Εδώ σας δείχνω λίγο καλύτερα τον Πύρο και τον Αχιλλέα. Τα βλέπετε τώρα με τα θαλάσσια υπόγοντα και ελπίζω να καταλαβαίνετε γιατί εντελώς τυχαία η κοινοπραξία ενδιαφέρεται για αυτό εδώ. Διότι αυτά είναι κοιτάσματα τα οποία είναι γνωστά εδώ και 15 χρόνια, άρα όταν υπάρχει περίοδος ασάφειας, οι άνθρωποι επιλέγουν μόνο αυτό που είναι σίγουρο και αυτό που δεν είναι, το αφήνουν και σου λένε θα περιμένουν μια περίοδος ασάφειας. Τα δεδομένα που βλέπετε τώρα, να θυμάστε για ΑΟΣ, όταν βλέπετε αυτές τις καμπυλότητες, είναι ότι έχουν φτάσει στα 200 ναυτικά μίλια. Άρα μπορεί να προσέξετε τώρα ότι σε όλη την Ευρώπη και στη Μεσόγειο δεν υπάρχει καμία τρύπα. Δηλαδή η ΑΟΣ με τα 200 ναυτικά μίλια γεμίζουν όλη τη Μεσόγειο. Γι' αυτό βλέπετε μια διαφορά με τους Αμερικανούς που αυτοί θα ήθελαν να κάνουν την ΑΟΣ να πηγαίνει έως τα 350 ναυτικά μίλια, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει και πάρα πολύ τους Ευρωπαίους μέσα στη Μεσόγειο, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα εφόσον είμαστε ήδη σε ζώνη επαφής. Να θυμάστε τώρα ότι το 2013, στο άρθρο 76 και 77, είναι η πρώτη φορά που γίνεται γραπτή αναφορά για την ΑΟΣ. Σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εντελώς τυχαία αφορά τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο. Άρα γιατί τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί είναι η Ρουμανία και η Βουλγαρία από το 2007 και γιατί βέβαια τη Μεσόγειο, γιατί είναι η Ιταλία, η Μάλτα, η Ελλάδα και η Κύπρος. Αυτά τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικά να τα έχετε στο νου σας για να καταλάβετε γιατί ουσιαστικά μπορούμε να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα, εγώ αυτό που ήθελα να σας δείξω και το βλέπετε τώρα σε γενικές γραμμές, κοιτάξτε τώρα τις ζώνες επαφές τις οποίες μιλήσαμε και θα δείτε ότι είναι μερικές ζώνες που είναι του ίδιου τύπου όπου υπάρχει μια σύγκληση και μάλιστα όχι μόνο σύγκληση, είναι σύγκληση που μπορεί να πηγαίνει κάτω από τον άλλο. Άρα,
Κοιτάξτε τώρα το αστείο. Ευτυχώς που υπάρχουν και άνθρωποι σαν τον Ηλία Κολοφάγο. Αυτό εδώ είναι σύγκληση και εκεί πέρα βρήκαμε πολύ πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Εδώ σύγκληση, πετρέλαιο και φυσικό αέριο και εδώ δεν το είχαμε κοιτάξει ποτέ. Με αυτά που ξέρετε τώρα, το πρώτο πράγμα, αν σας έδειχνα ακριβώς το ίδιο χάπι και σας έδειχνα τα δύο πρώτα και δεν σας έλεγα τίποτα το τρίτο, θα λέγατε αμέσως για το τρίτο τι κάνουμε. Είναι αυτό που μας δείχνουν οι γεωλόγοι εδώ και δεκαετίες. Ναι. Δεκαετίες. Ναι. Αλλά αυτό μιλάω τώρα ειδικά για τον Αντώνη Φόσκολο. Απλώς στην Ελλάδα έχουμε μερικά θέματα. Είναι ας πούμε τον Ηλία Κολοφάγο που είναι Έλληνας και θα μπορούσε να λειτουργήσει εφόσον ήταν στα ελληνικά πετρέλαια. Τον στέλναμε εμείς μόνο στην Περσία και στη Λιβύη. Τον Αντώνη τον Φόσκολο τον στείλαμε στον Καναδά. Έτσι έγινε σύμβουλος του Καναδά και του Ιδρογονάτων. Και στο τέλος καταλήξαμε να μην ασχολούμαστε καθόλου με τα ελληνικά δεδομένα. Άρα, εδώ τώρα πρακτικά να θυμάστε ότι έχουμε μπει στο δεύτερο γύρο αδειοδότησης για την Ελλάδα, στο τρίτο γύρο αδειοδότησης για την Κύπρο και θα μου πείτε γιατί σας τα λέω όλα αυτά αφού δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι για να ξέρετε αυτό που θα γίνει. Ναι, γιατί εμείς οι στρατηγικοί είμαστε, ξέρετε, η στρατηγική είναι η ιστορία του μέλλοντος. Η ιστορία, η κλασική, είναι απλώς η καταγραφή του παρελθόντος. Αλλά άμα ρωτήσετε κάποιον τι είναι η ιστορία του μέλλοντος, είναι η στρατηγική. Είναι αυτό που σας λέει τι θα γίνει μετά. Αλλά επειδή είναι μετά και εσείς είσαστε στο πριν, γιατί να το πιστέψετε. Άμα δεν το ξέρετε όμως από πριν το μετά, όταν έρχεται το μετά είναι αργά. Άρα το να ξέρεις το μετά πριν το πριν, σου επιτρέπει να είσαι νωρίς, και όταν ξέρεις το μετά μετά το πριν, είναι αργά και δεν προλαβαίνεις. Εκεί που θα κάθετε τώρα ξέρουμε ακριβώς που κάθετε, αλλά θα γίνει μια τεράστια ανάπτυξη όσο αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και εδώ είναι που παίζει ο ελληνισμός μέσα σε αυτόν τον χώρο. Πολλοί από εσάς θεωρούν ότι ο ελληνισμός δεν μπορεί να τα βγάλει ποτέ πέρα μόνο σε αυτούς που έχει γύρω του κλπ. Μερικές φορές τους έχει τόσο γύρω του που τους ονομάζει γείτονες, γιατί δεν προλαβαίνει να λέει Τουρκία. Έχετε παρατηρήσει στην Ελλάδα ότι όλες τις χώρες τις ονομάζουμε με ένα όνομα γύρω μας, εκτός από την Τουρκία που λέμε γείτονα. Αυτό είναι επειδή με όλες τις άλλες χώρες είναι αρνητικές οι σχέσεις μας, ενώ με την Τουρκία που είναι θετική που λέμε γείτονα. Δεν είναι αυτή η εξήγηση. Γιατί όπως ξέρετε, ποτέ δεν τσακώνεστε με τον γείτονα. Άρα, τα δεδομένα ποια είναι, τα βλέπετε τώρα σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο. Σας είπα για το Euro-Asia Interconnector, σας είπα για το EastMed και είναι δεδομένα τα οποία αναγκαστικά θα υπάρξουν για ποιο λόγο. Τα βλέπετε από όλα πράγματα που μπορεί να πιστεύετε πιο εύκολα. Θυμάστε τι γινόταν με την Ουκρανία. Η Ουκρανία θεωρούσαμε ότι ήταν ένας πολύ καλός φίλος της Ρωσίας, αλλά είχαμε δύο αγωγούς που περνούσαν, ξαφνικά τσακώθηκαν, τελικά οι Ρώσοι λένε θα περνάμε ή από πάνω ή από κάτω. Όταν λοιπόν είμαστε μόνο πέρασμα, είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί όταν τσατίζεται αυτός που είναι πηγή, περνάει από αλλού. Όταν είμαστε και πέρασμα και πηγή, τότε δεν μετακινείται. Άρα η αγωγή είναι κάτι που είναι πολύ σταθερό, αλλά είναι πολύ καλό να έχουμε και καράβια, LNG, να έχουμε προστιθέμενη αξία. Σας δίνω ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Όταν ανακαλύφθηκε το κοίτασμα Ζόρο στην Αίγυπτο, στην Κύπρο, φοβηθήκαμε ότι δεν θα αγοράσουν το φυσικό αέριο που θα τους πουλούσαμε γιατί είχαμε κάνει συμβόλαιο. Και ήταν λάθος βέβαια, γιατί θα συνεχίσουν να το αγοράζουν, γιατί αυτοί θα αγοράζουν φυσικό αέριο σε αέρια μορφή και θα το πουλάνε σε υγρή μορφή. Η προστιθέμενη αξία είναι τεράστια. Άρα αυτά τα δεδομένα είναι αυτά που θα ζήσουμε και όσοι σας λένε ότι θα δούμε με τους υδρογονάνθρακες ότι σε λίγο θα λείψουν, δεν θα τους έχουν, ξέρετε αυτό. Εγώ από τότε που έχω γεννηθεί ακούω αυτό. Άρα οι υδρογονάνθρακες είναι πάρα πολύ απλό σαν θέμα. Είναι αυτοί που δεν υπάρχουν πια, είναι αυτοί που είναι σε μικρά κοιτάσματα και ρηχά. Όσο πιο πολύ πάμε βαθιά, τόσο πιο πολύ ενδιαφερόμαστε. Θα μου πείτε γιατί δεν σας είπα τίποτα για την Αττική. Η Αττική έχει το 25% των αποδημάτων της γης. Μόνο που η Αττική έχει κλιματικές συνθήκες που είναι άγριες, ακόμα και για τα τωρινά δεδομένα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα αναπτυχθεί πάρα πολύ και ουσιαστικά θα ξεπεράσει αυτό που ονομάζεται την
ανατολική πλευρά και στην Μικρά Ασία. Άρα, είναι καλό να το ξέρετε, γιατί όταν ξέρετε, ας πούμε, ότι ο παππούς και η γιά θα σας αφήσουν μια μεγάλη χειρονομιά και να είστε σε μια φάση που είστε χάλια οικονομικά, το σκέφτεστε. Όταν δεν το ξέρετε, είστε μόνο χάλια. Το θέμα εδώ είναι ότι δεν λέμε ξαφνικά να πείτε ξαφνικά στον παππού και τη γιαγιά, δώστε τώρα, αλλά είναι εδώ, άρα είναι θέμα θέλησης, και αυτό υπάρχει τον ελληνισμό, να τα αξιοποιήσουμε. Άρα, να θυμάστε το εξής, πάρα πολύ απλά, όταν ακούτε πολλούς ανθρώπους να σας μιλάνε για ανάπτυξη, όπως εσείς έχετε ακούσει τη λέξη ανάπτυξη, μπορείτε να θυμάστε ότι όταν η οικονομία πέφτει, και σας μιλάνε για ανάπτυξη, σημαίνει ότι πέφτει πιο αργά. Αυτό λέγεται ανάπτυξη. Όχι, όχι, δεν είναι. Μην γελάτε. Μιλάω για εσάς. Λοιπόν, για να έχετε ανάπτυξη με την έννοια που εμείς το νομίζουμε, πρέπει να έχετε πρώτα ανάκαμψη. Για να έχετε ανάκαμψη, πρέπει να έχετε δυνατότητες που είναι πολύ μεγαλύτερες από την πτώση σας. Και όπως το ξέρετε, όταν έχετε ένα αεροσκάφος, το λέω τώρα στους φυσικούς, μπορείτε να τα υπολογίσετε, όταν κατεβαίνει με φόρα και πρέπει να ξανανεβεί, χρειάζεται πολύ περισσότερο από το απλώς να προχωράει. Γιατί άμα προχωράει, θα δούμε πού θα πάει. Άρα, είναι πάλι το ίδιο. Να θυμάστε, δεν έχει σημασία αν νιώθετε ότι πέφτετε, σημασία είναι να ενημερωθείτε αν έχετε ανεξύπλωτο. Αυτό. Όσο αφορά λοιπόν την ανάκαμψη, η ΑΟΣ είναι πολύ απλό. Είναι το μόνο εργαλείο που μπορεί να φέρει ανάκαμψη. Όλα τα άλλα μπορούν στο μέγιστο να φέρουν ανάπτυξη. Άρα με την ανάκαμψη μετά μπορείς να χρησιμοποιείς όλα τα άλλα για να κάνεις ανάπτυξη επειδή είσαι ήδη στην ανωδική πορεία. Αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Η ανάπτυξη μπορεί να πάει πολύ καλά σε επίπεδο της τακτικής. Η ανάκαμψη ανήκει στην υψηλή στρατηγική. Άρα πρέπει να επιλέξουμε δεδομένα που αλλάζουν εντελώς και είναι καινοτόμα. Και το μόνο που είναι καινοτόμο σε αυτή την περιοχή είναι το θέμα της ΑΟΣ και της αξιοποίησης. Τώρα τι σημαίνει για εσάς πρακτικά. Σημαίνει ότι από εδώ και πέρα που θα φύγετε από αυτή τη διάλεξη πρέπει να πάτε να πρίξετε όλους τους βουλευτές που ξέρετε, να τους ρωτήσετε αν η ΑΟΣ λέγεται η ΑΟΣ ή το ΑΟΣ. Στη δεύτερη περίπτωση τους κάνετε briefing. Στην πρώτη συνεχίζετε με τις ερωτήσεις που είχαμε πει. Διότι είναι αυτοί που στη Βουλή θα ψηφίσουν αν θα έχουμε θέσπιση της ΑΟΣ ή όχι. Και επειδή ξέρετε πώς ψηφίζουμε εμείς, κάπου-κάπου έχουμε βουλευτές που ψηφίζουν χωρίς να διαβάζουν τα κείμενα και έχουμε και άλλους που είναι και περήφανοι που δεν τα διάβασαν. Άρα, για να είμαστε περήφανοι ως λαός, θα ήταν καλό να τους πείσουμε να διαβάσουν μερικά κείμενα και άμα θέλετε να σας βοηθήσω, η θέσπιση της ΑΟΣ είναι 1,5 σελίδα. Δηλαδή, δεν χάλασε και ο κόσμος, ας πούμε. Άμα ενδιαφέρεται, σας το στέλνω. Γιατί επιπλέον το έχουμε ήδη γράψει και στα ελληνικά και στα αγγλικά για να είναι έτοιμο το κείμενο. Άρα η δυσκολία στην ΑΟΣ δεν είναι η ΑΟΣ. Είναι απλώς η ενημέρωση, τα δεδομένα και να δούμε ότι τώρα όταν μιλάμε για τις δύο τριμερείς, να θυμάστε ότι έχει μεγάλη σημασία ότι παίζουμε με δύο παίχτες που είναι πολύ δυναμικοί. Κατά συνέπεια και εμείς παίζουμε με αυτούς. Άρα ακόμα και όταν είστε η τελευταία ρόδα της άμαξας, σημασία είναι αν η άμαξα προχωράει και βέβαια αν εσείς ως τελευταία ρόδα είσαστε πάντοτε πάνω στην άμαξα. Αυτό ισχύει την Ελλάδα σε αυτή τη φάση και θα δείτε ότι η γεωπολιτική μας θέση ως ελληνισμός θα αναδειχθεί και θα αξιοποιηθεί και γι' αυτό θα δείτε ότι παρόλο που νομίζετε ότι έχουμε συνεχώς προβλήματα, τελικά θα υπάρχει μεγαλύτερος σεβασμός και θα είμαστε ένας από τους μεγάλους παίκτες και όχι ένας από τους μικρούς. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα εδώ στην Καρδίτσα για να το χαρείτε για το μέλλον, διότι άμα δεν χαίρεστε από πριν το μέλλον, θα μείνετε στο παρελθόν, το οποίο ανήκει μόνο στο παρόν στην καλύτερη περίπτωση και μετά είναι ξεπερασμένο. Ενώ αν μας σκέφτεστε ότι τα δεδομένα αυτά υπάρχουν και γι' αυτό το ονομάζουμε απέραντο γαλάζιο, όλη η διαφορά είναι απλώς η αξιοποίηση. Άρα είναι το θέμα του θέλω. Τελειώνω με τη φράση του Σοπενάουερ για να είμαστε. Το έχουμε στο μυαλό μας. Μπορούμε να θέλουμε ό,τι θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά όχι να θέλουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά πρέπει να το θέλουμε να γίνει. Αλλά αν μερικοί από εσάς πιστεύουν ότι είναι απίστευτο, δεν μας πειράζει, γιατί και όταν θα τελειώσει και θα γίνεται, πάλι θα λένε ότι είναι απίστευτο.
έτσι έγινε στην Κύπρο και έτσι το βλέπουμε με τα δεδομένα που έχει. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που ήσασταν πολύ χάρη στον Βόρος εδώ και να θυμάστε ότι από σήμερα εγώ σας θεωρώ υπεύθυνος όσο αφορά τις γνώσεις που έχετε για το θέμα της ΑΟΣ, έως σήμερα σας θεωρούσα αθώους. Ευχαριστώ πολύ.